Μπαίνει δυναμικά στο κυνήγι του τουρίστα. Χρόνια και ζαμάνια. Εγώ τον άφησα. Τον άφησα. Ψέματα. Είναι ψέμα αυτό που λέω, αλλά τόσο πάνω το λέω, πάντα το λέω. Ναι. Στις Αρχάνες. Έμπαινε στο χωριό. Έμπαινε στο χωριό, κοίταγες πάνω και έλεγες, μα καλά, αυτό το χωριό δεν ηλεκτροδοτείται. Δεν είχε. Δεν ψάξαμε τα καλώδια, παιδί μου. Τα έχει περάσει υπογείως. Ναι, δηλαδή δεν πετάνε χαρταετό, δεν πιάνεται ο χαρταετό. Τα έχει περάσει υπογείως τα καλώδια. Ναι. Τώρα σε ανύποπτη στιγμή που δεν ξέραμε τι είναι αυτό. Ο μόνος στην Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας μέρα από την Κρήτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε ξεκινήσει το κυνήγι του τουρίστα. Αρκετό καιρό. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προσέλκυση των τουριστών. Όχι μόνο τη φετινή χρονιά, αλλά επειδή η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και δύσκολη, προσπαθούμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες, πάντα σε συνεργασία με τους ξενοδόχους, με τους τουριστικούς φορείς, για να δούμε πώς θα έχουμε τις λιγότερες απώλειες στην εφετινή χρονιά. Ποιο είναι το μότο σας, το σύνθημά σας για τη σεζόν? Νιώσε την αυθεντικότητα της Κρήτης. Η αυθεντικότητά μας, η ιστορία μας, ο πολιτισμός, τα χρώματα, τα αρώματα, τα βουνά μας, οι παραλίες μας, η κρητική διατροφή, όλα αυτά, η φιλοξενία πάνω απ' όλα, το χαμόγελό μας, η αγάπη μας προς τον άνθρωπο που θα έρθει, ο άνθρωπος που θα έρθει στην Κρήτη για διακοπές, όλα αυτά συνθέτουν μια αυθεντικότητα. Και πάνω σε αυτό εμείς επενδύουμε τη νέα μας καμπάνια, ήδη με τα δύο πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε άλλα 8. Και από τον Οκτώβριο θα βγούμε και σε όλες τις αγορές, αν όλα πάνε καλά, για να διαφημίσουμε το νησί μας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε, κύριε Αρναντάκη? Περιμένετε κόσμο? Έχουν αρχίσει πάντα τηλέφωνα στα ξενοδοχεία? Τι βλέπετε? Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πρέπει να σας πω ότι επί 2 μήνες όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού, από 60 έως 80 άτομα, μαζί με πάρα πολλούς υπουργούς που αφορούν τον τουρισμό και τα οικονομικά και όλα με τους εργαζόμενους, γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι για να βρουν δουλειά, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Όμως θα κριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα πάει ο τουρισμός. Εγώ έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα από ό,τι υπολογίζουμε, αλλά όλα είναι ρευστά. Δεν μπορεί να πεις τώρα πώς θα πάει ο τουρισμός φέτος. Ναι, καλά, βέβαια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά τουλάχιστον εσείς κάνετε την προσπάθειά σας. Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι ένας εξαιρετικός προορισμός και για τους ξένους και για τους Έλληνες. Βέβαια, και για τους Έλληνες, γιατί υπάρχει, είναι ένας ασφαλής προορισμός, γιατί πρέπει να πούμε, έχουμε τα νοσοκομεία μας όλη την Κρήτη που έχουν όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Έχουμε βοηθήσει και εμείς ως περιφέρεια και πολλοί ιδιώτες για να υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο από πλευράς ιατρικής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νιώσετε την αυθεντική Κρήτη. Να σας δούμε και εσάς, μην είστε μόνο στην Αθήνα ή να πηγαίνετε να έρθετε και στην Κρήτη, κύριε Πιταρά, γιατί πριν από 25 χρόνια ήρθατε στις Αρχάνες που δεν είδατε τα καλώδια, να δείτε τώρα τι ομορφιές έχει όλη η Κρήτη. Και κύριε Κοταρίδη, και οι δυο προσεκλημένοι είστε. Θα ανταμώσουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.